Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με το γνώριμο θέμα του χρέους, κλείνει ο κύκλος συναντήσεων του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός της Ελβετίας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, καθώς και με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, με την οποία στην τελευταία συνάντησή του τον περασμένο Οκτώβριο, με τις δηλώσεις του τότε, είχαν εκπέμψει το μήνυμα πως η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι απαραίτητη για την επιτυχή έξοδο της χώρας από τα προγράμματα στήριξης, αναγνωρίζοντας τη βάση αυτή πως η τρίτη αξιολόγηση έπρεπε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να δρομολογηθεί αμέσως μετά η συζήτηση για το χρέος. Διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ανακόψει τους πληστηριασμούς, καταφεύγοντας ακόμα και στη μέθοδο του hacking, δηλώνει ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης. Μιλώντας στην ιστοσελίδα reader.gr, τάσεται υπέρ του εθνικού νομίσματος, το οποίο και θεωρεί πιο αναγκαίο από ποτέ, ενώ χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως προδότη του ελληνικού λαού και της χώρας. Αναφέρεται και στο success story της κυβέρνησης, επισημένοντας πως το ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και προχωράει σιγά-σιγά σε ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο παρά άλλη μία κακόγουστη φάρσα. Είναι μία από τις μακροβιότερες επιχειρήσεις της χώρας, η οποία, αν και βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια σε δεινή οικονομική κατάσταση, κατάφερε να ορθοποδήσει, καταγράφοντας μάλιστα διψήφιο αριθμό ανάπτυξης μέσα στο 2017. Ο λόγος για την Παπουτσάνης, που μετρά 147 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καλλιτικών προϊόντων. Βασική οικονομική ανάσα έδωσε σε μία καθοριστική κίνηση εξωστρέφειας η συνεργασία με την Cisco Gas Supply, έναν από τους μεγαλύτερους διανομής ξενοδοχειακών καλλιτικών διεθνώς, και αφορά στην τροφοδοσία πολυτελών πεντάστερων σε όλη την Ευρώπη. Καθοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνο και με τις 879,25 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,54%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.